Ναι. Καταλογίζουμε ότι είναι τζιν. Είναι επικριτική η τοποθέτηση. 100%. Δούλεψε η Καστόπαδου. Όχι. Καλά, γιατί επιμέναμε να την κάνουμε. Να σου πω, Χριστόφορα, να σου πω γιατί να σου πω. Ένα γήπεδο μπορεί να είναι στηρίξει στην Κύπρο. Όχι, έπρεπε να. Όχι, μπορεί και το ΑΕΚ Αρένα και το ΓΑΣΥΠΗ. Και το καινούριο στη Λεμεσό. Και τζίνο μπορεί, ναι. Αλλά και πάλι. Είναι πρόοδευση, είναι ρυθμίστη η κάρτα φυλάθρου. Η κάρτα φυλάθρου καταρχήν είναι μπόνε. Είναι μια κάμερα ψηλή ευκρίνεια, η οποία παίζει σε πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα, σε πολλέ όψει κτλ. Και τι κάνει, την ώρα που μπαίνει μέσα, την ώρα που χτυπά την κάρτα σου, ξέρει το γήπεδο ότι εμπίκεν ο Κλεάθης ο Γεωργιάδης και έκατσεν στην καρέκλα 32 β. Όταν μπαίνει στο επίπεδο σε φωτογραφίζει και έχει την εικόνα σου. Όχι, έχει την εικόνα μέσα το σύστημα. Ναι. Η κάρτα ξέρει ότι την ώρα μπορεί να σε φωτογραφίζει να ρίχνεις το παπούτσι σου. Ναι. Έπρεπε κανονικά το σύστημα που μόνο του να σε ταυτοποιά και να λαλεί τζίνος και αμέ που καθέρεσαι στη θέση 32 ενώ Κλεάθης και έτσι φάτσαν του. Εν τούτος, έτσι τη μέσα. Λοιπόν, τούν το πράγμα η τεχνολογία παρόλο που το θεωρούμε στην τηλεόραση, είναι και έτσι αναπτυγμένη. Okay. Δηλαδή την ώρα μπορεί να βάλει την κουκούλα σου κτλ. Εν και σημαίνει όμως ότι έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα από τα όπλα κατά. Δουλεύει όμως. Δεν δουλεύει. Να σου πω γιατί δεν δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει διότι ενεσάσαμε τα γήπεδα μας, πρώτο. Το δεύτερο, διότι ενετροποποιήσαμε την νομοθεσία, η οποία νομοθεσία έγινε τόσο αυστηρή που είναι απαγορευτική. Δηλαδή. Έχει ποινικό αδίκημα το άναμα του Πυρσού. Δεν είναι ποινικό αδίκημα, ρε κουμπάρε. Είναι πειθαρχικό μεν, αλλά θα μπορούσε ο Πυρσός να πει: επιτρέπω το σε τούτη την κερκίδα, διότι μπορεί να βλαβερώ για κάποιον. Και εκείνο που να πάει να αγοράσει για την κερκίδα να ξέρει ότι δικαιούνται τον Πυρσό. Ναι. Αφού ο Πυρσό και το χρώμα στο ποδόσφαιρο είναι η ζωή του. Ναι. Πρέπει να. Οπότε έγινε ένα αυστηρό νόμο. Είναι εκκλησία. Πράγμα, είναι εκκλησία. Έγινε ένα αυστηρό νόμο για να μπει η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί γλίωρα η κάρτα αυστηρά. Και ύστερα το σκεπτικό ήταν να ελαφρύνει τις ποινές για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Εμπήγε δυνατά, ένα δούλεψε. Και στο τέλος δεν βρέθηκε να τροποποιηθεί. Ναι, αλλά γιατί δεν έγινε ο σωστός προγραμματισμός για να δουλέψει. Πού έπιαμε λάθος. Να σου πω, διότι ήμουν για μέ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν δική μου η αποφασή να εφαρμοστεί. Όχι δική μου η αποφασή. Του επί εποχής. Ναι, ήταν εγώ καθήκοντος, διότι ήμουν για μέ εφαρμόστηκε. Αλλά τι έγινε. Εάν περιμέναμε να σάσουμε τα γήπεδα, να αναπτυχθεί η τεχνολογία του face control, του recognition, όχι control, του face recognition κτλ., θα γίνεται ποτέ. Οπότε υπάρχει μια, αν θέλεις, στρατηγική απόφαση να εφαρμοστεί άμεσα, διότι ήταν και σε έξαρση η βία τότε, να εφαρμοστεί αύριο άμεσα για να κοπεί, αν θέλεις, το συνήν της βίας και σιγά σιγά να τη διορθώσουμε. Και στο σιγά σιγά να τη διορθώσουμε έμεινε μας ένας θεσμός ο οποίος δεν είναι απολύτα αποτυχία. Είναι, να το πω ανάποδα, δεν είναι επιτυχημένος. Αλλά θα μπορούσε υπό κάποιες περιστάσεις να βοηθήσει στην πάταξη. Εσύ που την εμπειρία σου τώρα, τι πρέπει να γίνει με το ζήτημα, πώς είναι να διορθωθεί η κατάσταση. Ποιο δηλαδή, πράγματα πρέπει να κάνουμε. Να καταλήξουμε στο ζητούμενο που είναι να μην έχουμε βία. Ποιο πράγματα να κάνουμε. Θα πρέπει να πάμε πίσω στα γήπεδα, το οποίο ήταν μέσα στα πλάνα, και να πούμε. Τούτον το γήπεδο τι χρειάζεται. Τούτον, τούτον, τούτον και τούτον. Και να φτιάξουμε τα γήπεδα. Και να φτιάξουμε. Ο κόα να πει, κύριε, θα σου χρηματοδοτήσω, κύριε. Εθνική άχνας. Εθνική άχνας, να βάλει τι κάμερε, να βάλει τα τεστ. Να ρυθμολογήσει τι καρέκλε σου. Να βάλουν οι stewards να κάθεται ο καθένα στη θέση του κτλ. Τούτον είναι το ένα. Και το δεύτερο, όμω, που είναι εξίσου σημαντικό, είναι να πάμε πίσω στη Βουλή. Ναι. Και τούτε τι αυστηρέ ποινέ, τι οποίε βάλαμε, οι οποίε πολλέ φορέ εγελίε. Να τις κάνουμε φυσιολογικές. Και να ελαφρύνουν λίγο οι ποινές. Βέβαια, αφού ποινικοποιήσαμε πράγματα τα οποία είναι ποινικά δικήματα. Ναι. Ναι. Αλλά είπα σου, ήταν στην προσπάθεια να σοκαριστεί η κοινωνία και να πει ότι να σε βάλω φυλακή να αναψεις πίσω.